Καλό. Πολύ αγαπημένο μας Πατέρα, ερχόμεθα στα πόδια Σου και πάλι αυτό το πρωί, με την καρδιά μας διψασμένη να ακούσουμε τη φωνή Σου. Η φωνή Σου θα γλυκάνει την καρδιά μας και την ψυχή μας. Δώσε το Πνεύμα Σου το Άγιο να ανοίξει τα αυτιά μας τα πνευματικά, να ακούμε τι λέει ο Λόγος Σου ο Άγιος και να παρηγοριέται η καρδιά μας Πατέρα. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Ανάλαβε αυτοί που είναι άρρωστοι σε νοσοκομεία ή σε γεροκομεία. Ανάλαβε προβλήματα οικογενειακά. Ανάλαβε τη ζωή μας στα χέρια Σου τα ευλογημένα τα Άγια και κάνε τη ζωή μας να είναι Αγία, να δοξάζομαι το πρόσωπό Σου και να περιμένουμε με λαχτάρα το πρόσωπό Σου το Άγιο να ειδούμε με τα μάτια μας αυτά. Παρακαλούμε πάρα πολύ, όπου κηρυχτεί ο λόγος αυτό το πρωί, κάνε έλεος και παρηγόρησε την εκκλησία Σου και οικοδόμησέ τη. Και σε παρακαλώ τους πεσμένους, σήκωσέ τους. Τους αρρώστους που πονάνε και είναι σε κατάσταση κακή, δώσ' τους κουράγιο. Σε παρακαλώ να καταλάβουμε όλοι μας ότι μας περιμένει μια θαυμάσια μέρα εκείνη την ημέρα να λάβουμε το μισθό μας, Πατέρα μου, που κρατήσαμε το σταυρό μας και σε τιμήσαμε. Σε παρακαλούμε, έσω με θυμόν και ευλόγησέ μας, χαρίτωσέ μας και σε παρακαλώ, ευλόγησέ μας κατά πάντα. Εις το όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν, Πατέρα. Διαβάζω, αγαπητοί, μερικά χωρία από ένα ψαλμό, ο οποίος είναι ακριβώς για την ανάγκη μας αυτό το πρωί. Εάν ο Κύριος δεν με βοήθει, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Εν τη σιωπή, δηλαδή, εν το θανάτο. Εάν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον ολίσθησεν οπούς μου, εγλίστρισα, το έλεος Σου, Κύριε, με βοήθη. Πόσες φορές έχουμε εγλιστρήσει στη ζωή μας. Εδώ μιλάει ο Δαβίδ πνευματικά. Όλοι μας πιστεύω έχουμε πείρα από αυτή την κατάσταση. Ο διάβολος βάζει φάρμακα και πράγματα στο δρόμο μας για να γλιστράμε πνευματικά. Αλλά δοξάζω τον Θεό, αγαπητοί, που γυρνάμε ξανά πίσω. Και εδώ, αγαπητοί, εν το πλήθη των αμηχανιών μου, της καρδιάς μου, οι παρηγορίες Σου έφραναν την ψυχή μου. Και την καρδιά και την ψυχή. Την έφρανε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Μη τριγυρνάμε αριστερά και δεξιά. Τα έχουμε μάθει αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές τα ξεχνάμε. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία παρά η θεραπεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εδώ τελειώνει ο αγαπητός. Ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδας μου. Τι άλλο θέλουμε, αγαπητοί, να μας πει ο Λόγος του Θεού. Τι άλλο πιο ωραίο πέτσι. Το καταφύγιό μας είναι ο Θεός. Και γιατί τον λατρεύουμε και έχουμε καταλάβει πόσο πλήρωσε ο Κυριός μας για να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Πόσο επλήρωσε να αλλάξει τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς μας, αγαπητοί. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού σε ένα γνωστό μέρος. Ιωάννη Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, δηλαδή 14, John Gospel Maria, chapter 14. Ιώτα Δέλτα, Ιωάννη, δηλαδή 14, στην σελίδα 951.
Εδώ, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού λέγει τα εξής. Ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Μιλάει εδώ ο Κύριος μας Ιησούς, αγαπητοί. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελον σας υπεί υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την εδώ εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις και πώς δεν άμεθα να εξεύρουμε την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα του μου ή θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι μεθυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον εις εμάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, από με αυτού δεν λαλώ. Αλλά ο Πατήρ ο μένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδε μη για τα έργα, αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλυτέρα τούτον θέλει κάμει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές μας, αγαπητοί. Έχουμε ακούσει αυτό το μέρος πάρα πολλές φορές. Θέλω σήμερα να το καταλάβουμε πιο βαθιά λιγάκι. Θα μου πεις, δεν το είπανε με βάθος οι αδελφοί. Το είπανε. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Κοιτάξτε, αγαπητοί, θέλω το μυαλό μας να πάει εκεί στο δωμάτιο που είχε δοθεί από κάποιον στον Χριστό για να φάει το Πάσχα. Ήτανε το τελευταίο Πάσχα και το τελευταίο τραπέζι που θα έτρωε ο Χριστός μας με τους μαθητάς του. Εκεί στο ανόγιο. Πήγαινε εκεί κι εσύ, θα πάω κι εγώ. Και καμαρώστε τους στο τραπέζι. Κάθονται 12 άτομα. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ότι μεταξύ αυτών των 12 ατόμων υπήρχε ένας άνθρωπος παράξενος. Ένας άνθρωπος αχάριστος, αγνώμων. Ένας άνθρωπος που είχε μπλεχθεί με τον εαυτό του και με τη σκέψη του και με τις αδυναμίες του. Αυτός ήταν ο Ιούδας. Κανένας δεν το ήξερε, ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος που έμεινε 3 με 3,5 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον Κύριο να έρθει η στιγμή και να τον παραδώσει. Οι άλλοι τους βλέπεις, είναι ο Ιωάννης που πέφτει σε λίγο στο στήθος του αγαπημένου του να τον ρωτήσει, ποιος είναι αυτός, Κύριε, ποιος είναι αυτός. Ο Πέτρος τον όθησε να πάει να ερωτήσει τον Χριστόν, ποιος είναι αυτός, ποιος μπορεί να τολμήσει να σε παραδώσει. Και βλέπουμε και τον Πέτρο και βλέπουμε και όλους τους υπολείπους. Ο Κύριός μας τους καμάρωνε, αλλά σε λίγο θα τους πίκρανε,
χωρίς να το θέλει και έπρεπε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι περίμενε ο Κύριος τον Ιούδα να φύγει από αυτό το δωμάτιο και του είπε, ό,τι έχεις να κάνεις, παρακαλώ κάν' το γλίγορα. Δεν υπάρχει ώρα. Πήγαινε να παραδώσεις όπως το επιθυμεί η καρδιά σου. Και σηκώθηκε ο Ιούδας και έφυγε. Και μόλις έφυγε, ανοίγεται η καρδιά του Χριστού. Τι ωραίο πράγμα, αγαπητοί. Σε κάθε εκκλησία, αγαπητοί, υπάρχουν οι Ιούδες. Σε κάθε εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι. Σε κάθε εκκλησία υπάρχουν ανάγκες. Ο Κύριος το γνωρίζει αυτό. Αλλά σήμερα αγαπάει τόσο πολύ την ύφη του και την ετοιμάζει για τη μεγάλη ημέρα. Αυτή την ημέρα, την Κυριακή, που πιστεύω θα είναι Κυριακή, εγώ, δεν ανάγκη να το πιστεύετε εσείς, μία Κυριακή η οποία είναι διαφορετική Κυριακή, θα είναι η μεγαλύτερη ημέρα και το μεγαλύτερο πανηγύρι που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά μόνο το μικρό πίμνιον. Οι λίγοι άνθρωποι αυτοί που πίστεψαν στην αγάπη του και στην καλοσύνη του και στη θυσία του. Και βλέπουμε, αγαπητοί, ο Κύριος ανοίγει την καρδιά του. Για φανταστείτε τι πόνο θα είχε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός. Είναι τρομερό πράγμα να υπάρχουν προδότες. Και τόσα χρόνια να είναι εκεί και να βλέπει θαυμάσια πράγματα. Είναι τρομερό πράγμα, η καρδιά του θα πονούσε. Αλλά το έβγαλε από μέσα με πικρία και τους είπε ότι πρόκειται να φύγω. Αλλά εκεί που πάω δεν μπορείτε να έρθείτε ακόμα. Και αγαπητοί φωνάζουνε τώρα. Τι είπες, θα φύγεις, πού θα πας, πού θα μας αφήσεις. Οι μαθητές, αγαπητοί, χωρίς τον Χριστόν δεν θα είχαν κανένα θάρρος να πάνε να μιλήσουν για τα πράγματα του Θεού. Αλλά ήταν μαζί τους ο νικητής, ο θριαμβευτής, ο αληθινός Θεός. Και τώρα να τους λέει ότι θα φύγω και θα εξαφανιστώ. Δεν θα εξαφανιστώ. Θα φύγω για λίγο γιατί πρέπει να έρθει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αγαπητοί, ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή μας σήμερα σε αυτόν τον κόσμο είναι το πνεύμα το Άγιον το οποίο έστειλε ο Χριστός. Αυτός ο ευλογημένος Θεός είναι μαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακόμα και στους πόνους μας που φωνάζει μια φορά ο κουλήρας που ήταν πάρα πολύ άρρωστος και προσευχότανε και προσευχότανε τη νύχτα αλλά δεν μπόρεσε πια και είπε «Θεέ μου στείλε το πνεύμα σου το Άγιο να πάρει λίγο το πόνο μου». Και έγινε. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και πήρε λιγάκι τον πόνο από πάνω από τον Γιώργο. Αγαπητοί αδερφοί, αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Έρχονται στιγμές που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είμαστε τόσο πολύ θλιμμένοι. Είμαστε λυπημένοι. Έχουμε προβλήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Παρά μόνο ο Θεός μπορεί. Και το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ξεχνάμε να προσευχηθούμε, να φωνάξουμε, να κράξουμε. Όπως έκανε ο Δαβίδ. Φώναζε τον Θεό. Σε κάθε κατάσταση. Γιατί το ξεχνάμε εμείς αδελφοί. Γιατί ξεχνάμε ότι το Πνεύμα του Άγιον μας βοηθάει κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Χωρίς το Πνεύμα του Άγιον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και κοιτάξτε αγαπητοί, τους είπε τον πόνο του. Και βλέπουμε εδώ πέρα έγινε μια ταραχή. Ο τίτλος του μηνύματος σήμερα το πρωί είναι «Πάλιν έρχομαι». Πόσες φορές το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα, αλλά γιατί πιάστηκα με αυτή τη λέξη, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι έρχομαι. Μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Να ξέρω ότι ο Ιησούς Χριστός πάλι θα έρθει. Πάλι θα έρθει. Δεν περάζει οι άνθρωποι εάν δεν πιστεύουν ή δεν έχουν πίστη καθόλου. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη και να λέμε στον εαυτό μας, παρόλο που υποφέρω, παρόλο που είμαι άρρωστος, παρόλο που είμαι δυστυχής, πάλι θα έρθει. Και τι θα κάνει,
θα με πάρει στον εαυτόν του, μέσα στην αγκαλιά του. Θα έρθει ο ίδιος ξανά. Εκείνη την ευλογημένη ημέρα υπόσχεται ο Χριστός, όχι άνθρωπος. Πάλι έρχομαι. Και εδώ αγαπητοί, ανοίγει το στόμα του. Κατάλαβε μέσα στις καρδιές των 11 μαθητών ότι τα μπερδέψανε πολύ άσχημα. Ξέρεις τι είναι να έχεις κάποιον αρχηγό θριαμβευτή, νικητή και να είναι μαζί σου τόσο καιρό και ύστερα να εξαφανιστεί, να φύγει. Εγκρεμίζεσαι. Δεν έχεις καμία ελπίδα. Και εδώ αυτά τα λόγια τα πάθαν οι αγαπητοί οι μαθητές, διότι δεν είχανε το Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Ακόμα δεν ήρθε η Πεντηκοστή. Θα ερχόταν η Πεντηκοστή και βλέπουμε ένα ψαρά να στέκεται μπροστά σε ένα δικαστή και να του λέει, θα ακούμε εσένα, ναι, για τον Θεό. Πού τέτοιο θάρρος? Μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ αγαπητοί μου, λέει ο Λόγος του Θεού, ανοίγει το στόμα του και λέει σήμερα, ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Αγαπητοί, η καρδιά του ανθρώπου είναι η έδρα των αποφάσεων. Είναι η έδρα των σκέψεων. Η ψυχή είναι η έδρα των αισθημάτων. Ψυχή μου, οι Άραβες όταν μιλάνε και λένε ψυχή μου, τι κάνεις? Μιλάει σε έναν άνθρωπο. Ψυχούλα μου, είσαι η ψυχή μου. Είναι μια ψυχή η οποία είναι μια έδρα που ο άνθρωπος φανερώνει τα συναισθήματά του. Αλλά η καρδιά είναι η απόφαση, η δύναμη, η σκέψη. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Μη σκέπτεστε πράγματα τέτοια. Περιμένετε λιγάκι, θα σας εξηγήσω. Ταράσω το ρήμα. Ανησυχώ. Σε ποια είναι ανησυχία? Θα φύγει. Θα φύγει και θα μας αφήσει. Αυτό δεν μας το είχε πει πριν. Γιατί το μας το είπε τώρα? Γιατί είναι η ώρα. Είναι εκείνη η ώρα. Μέσα στη ζωή μας έρχονται δευτερόλεπτα ή κάποια ώρα που δεν το περιμένουμε. Κακό ή καλό. Αλλά ήταν η ώρα και ήρθε η ανησυχία των αγαπητών. Ανακατώνομαι. Σε πιάνει ζαλάδα, σε πιάνει ανακατοσούρα. Ανακατεύεται η καρδιά σου με τέτοιο τρόπο. Έχεις πάθει αυτή την υπόθεση που λέω? Σε κάποιο πρόβλημα να ανησυχήσεις τόσο πολύ ή να ανακατωθούν όλα τα προβλήματα και να μην ξέρεις τι να κάνεις? Ανακατώνομαι. Ανακατώνω. Συγχαίω. Έτσι είναι ή έτσι? Γιατί, ποιος ο λόγος θα φύγει? Και πώς θα μας αφήσει εμάς μόνος? Συγχαίω. Τα ανακατεύω. Ανακατεύω μέσα στην καρδιά μου τα λόγια μου και παθαίνω σοκ. Συγχύζω. Το ίδιο πράγμα. Ταραχή μου έρχεται μέσα στην ψυχή μου και μπερδεύομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί το κάνει αυτό ο Ιησούς? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν μας το είπε και δεν μας ετοίμασε? Και ξαφνικά μας λέει ότι θα φύγει και είναι απαραίτητο να φύγει για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αγωνιώ και θλίβομαι και μπερδεύομαι. Αδελφοί μου αγαπητοί, θα έρθουν στιγμές μέσα στη ζωή μας που θα μπερδευτούμε πολύ άσχημα. Με τη σοφία του κόσμου έχω δει παιδιά που ήταν τόσο ευλογημένα και ένα παιδί τα παράτησε όλα και έφυγε, και όταν τον ερώτησα γιατί έφυγες, γιατί έχουμε μάθει καινούρια πράγματα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, εδώ είναι πιαστά πράγματα. Αγαπητοί, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε και μπερδευόμαστε πολλές φορές με τη γραφή και με τους σοφούς. Μη πλησιάζεις τους σοφούς.
Οι σοφοί είναι μωροί. Πλησίασε την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο σου που είναι μέσα η καρδιά σου και η ψυχή σου, γιατί είναι του Χριστού. Πρέπει να το καταλάβουμε μέσα στην ψυχή μας. Η Αγία Γραφή μας έσωσε, γιατί είναι εκ ουρανού την έστειλε ο Θεός για να παρηγορεί την ψυχή μας την πονεμένη. Και εδώ αγαπητοί, τους μιλάει. Στεναχωριέστε, αγωνιέστε, θλίβομαι και μπερδεύομαι. Μην μπερδεύεσαι αδερφέ. Σήμερα έχουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ο δρόμος που θέλει ο Θεός να περπατήσουμε. Το ξέρω, είμαστε άνθρωποι. Μπερδευόμαστε, χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές. Πέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας, σαν τα μωρά τα παιδάκια. Αλλά μακάρι αδελφοί, όταν παθαίνουμε τέτοια πράγματα, να τρέχουμε πίσω στα πόδια του Χριστού και Εκείνος θα μας σηκώσει και θα μας δώσει θάρρος να προχωρήσουμε. Αλίμονό μας να φύγουμε και να μην ξαναπάμε. Αλίμονό μας. Γιατί χάνουμε τη ζωή, την αληθινή ζωή. Και εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, λέει, ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Πιστεύετε όμως εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου, τι πάνε να πει αυτό. Τι είναι η οικία αυτή, πώς μπορεί να χωρέσει και άλλα σπίτια. Η οικία αυτή είναι ο ουρανός. Ο Θεός ξέρει τι κάνει. Ετοιμάζει σπιτάκια για τη δική μας την ψυχή. Να μείνουμε εκεί στους αιώνας των αιώνων. Τα ετοιμάζει αυτά τα πράγματα. Και λέει εν τη οικία του πατρός μου. Είναι πολλά οικήματα. Είδε εμείς, σας λέγω, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και εδώ τώρα ξεσκεπάζει. Αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Πιστεύω όταν τ' άκουσαν οι μαθηταί αυτό το πάλιν, πάλιν έρχομαι να σας παραλάβω εισαι με αυτόν, η καρδιά κάπως θα ηρέμησε λιγάκι, γιατί είναι μεγάλη λέξη αυτή. Θα ξαναγυρίσω πίσω. Πολλές φορές βλέπω κάτι παππούδες και έχουν τα παιδάκια τους και τα αφήνουν για να φύγουν οι άνθρωποι και τα παιδάκια κλαίνε. Μη στεναχωριέσαι αγοράκι μου, θα ξανάρθω. Και ησυχάζει το παιδάκι. Αυτά είμαστε κι εμείς, παιδάκια, μωρά, άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά την αγάπη του Θεού. Φανταστείτε, αγαπητοί μου, αν δεν είχαμε Χριστό. Θα ήμασταν μέσα εκεί, σε αυτόν τον κόσμο, το ζαλισμένο, το δυστυχισμένο. Δυστυχισμένοι άνθρωποι. Σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Πιάνει, λέει ο άλλος, επειδή είχε σχέσεις με τη γυναίκα του φίλου του, τη σκοτώνει αυτή, σκοτώνει και τον άντρα της και πνίγει ένα μωρό 7 χρονών. Πασάσου ρε παιδί, τι το πνίγεις το παιδί, τι σου έκανε το παιδί. Ο διάολος κάνει τρομερά πράγματα. Αδελφοί μου αγαπητοί, ασχολήσομαι σε αυτές τις ημέρες με τέτοια δύναμη στα πόδια του Χριστού. Άλλη ελπής δεν υπάρχει. Άλλη θεραπεία δεν υπάρχει. Άλλη γιατριά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μόνον η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πονάς, πήγαινε να το πεις. Θλίβεσαι, τα έχεις μπερδέψει. Έχεις γλιστρήσει, όπως λέει ο Δαβίδ, με τα πόδια σου. Γύρισε πίσω και ζήτησε του να σου δώσει την δύναμη και να μου δώσει δύναμη. Πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτό για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Κλείσε τα μάτια σου αδελφέ και αδελφοί, κλείσε τα μάτια σου όπου είναι ο Χριστός. Σήμερα είμαστε σε κόλαση, αλλά επειδή είμαστε του Χριστού άνθρωποι, πάλι έχουμε χαρά μέσα μας. Έχουμε ειρήνη μέσα μας. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, αλλά έχουμε ειρήνη. Αυτή την ειρήνη που δεν μπορεί κανένας να την πάρει. Είναι του Χριστού η ειρήνη αυτή. Η χαρά είναι του Χριστού αυτή. Κανένας δεν μπορεί να την πάρει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ πέρα φωνάζει ο Κύριος μας. Για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ.
Τι ωραία λόγια αυτά του Λόγου του Θεού. Για κοιτάξτε. Πάτερ, φωνάζει ο Ιησούς. Εκείνους τους οποίους μη έδωκες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετεμού, για να θεωρώσει τη δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με αγάπησες προκαταβολής κόσμου. Βλέπετε, αγαπητοί, τα σχέδια του Θεού. Για μας πολλές φορές δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλήθεια, γιατί τους παράτησε και έφυγε με τα 3,5 ολόκληρα χρόνια? Δεν έπρεπε να καθίσει να κάνουμε ένα meeting σήμερα το πρωί να εξασεξηγήσω γιατί θα φύγω? Δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός. Κάνει τα πράγματα όταν θέλει. Και όταν θέλει. Και όταν θέλει. Και εδώ μιλάει ο Λόγος του Θεού και πάλι. Και όπου υπάγω εξεύρεται. Και την οδόν εξεύρεται. Ναι, την ξέρουμε την οδόν. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Το πιστεύεις αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα. Το πλησίασε, πλησίασε το να. Μίλησε του, φώναξε του. Κράξε, λέει, όπως φωνάζει ο Ιώβ. Το παράπονο μου είναι τρομερό. Γιατί με τυραννάς? Αδελφοί, είμαστε ένα Ιώβ εμείς. Πήγαινε, αφού ξέρουμε πού είναι. Οι κακόμοιροι μαθητές δεν ξέρανε τέτοια πράγματα. Και εδώ όταν είπε, εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται, έρχεται ο Θωμάς πάλι. Αλλά ήταν λεβέντης, ήταν ειλικρινής άνθρωπος. Δεν είπε στον εαυτό του, τι θα πούνε οι άλλοι αν πω εγώ τέτοιο πράγμα. Πού. Και φωνάζει και το λέει στον Κύριο. Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν? Ξέρεις την οδόν? Την έχεις μάθει από την Αγία Γραφή? Πώς να πας εκείνη τη θαυμαστή ημέρα όταν θα έρθει ο Κύριος και θα αρπάξει την Εκκλησία? Ξέρεις πώς? Αν έχεις πεθάνει ή αν έχω πεθάνει, θα αναστηθεί το σώμα μου? Γιατί είναι οι λέξεις και η υπόσχεση του Χριστού. Θα αναστηθεί από το χώμα, από τη θάλασσα, από κάποια πυρκαγιά. Θα αναστηθούμε και θα μας αρπάξει ο Κύριος. Και αυτοί που ζούνε θα μεταμορφωθούν, τσακ, για να μπορέσουν να μπουν μέσα στον ουρανό. Αγαπητοί, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές. Αλλά τα πιστεύουμε? Τα πιστεύουμε όταν τα διαβάζουμε? Αυτό είναι το μυστικό, έτσι. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήρθε στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε που άλλαξε τη ζωή μας. Μέσα από την κόλαση, μέσα από την μοναξιά και από τη δυστυχία, έχουμε μέσα μας χαρά και ειρήνη μέσα σε, και ασφάλεια και ελπίδα. Και τι δεν έχουμε? Πρέπει να τα πιστεύουμε αυτά μέσα στην ψυχή μας. Και να το σκέπτεσαι. Ξαναπες το όταν φύγεις από εδώ. Πάλιν έρχομαι. Για να είστε μαζί μου όπου είμαι εγώ. Πάλιν έρχομαι. Και φωνάζει όχι σε ένα μέρος μόνο. Τους λέει εδώ πέρα πάλι κάτι θαυμαστό. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Αλήθεια. Χωρίς Χριστό είμαστε ορφανοί άνθρωποι. Είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Και καμιά φορά όταν πέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας και όπως λέει ο Δαβίδ, γλιστράν τα πόδια μας. Γιατί γλιστράν τα πόδια σου, ρε φίλε? Δεν σου αρέσουν μερικά πράγματα? Και γλιστράς. Και λες, μα είχε λίγο σαπούνι και εγλίστρισα. Δεν είχε σαπούνι. Καθόλου δεν είχε σαπούνι. Εσύ γλίστρισες. Αλλά πάλι γυρίζεις πίσω. Γιατί ξέρουμε, δεν υπάρχει πουθενά η ευτυχία παρά μόνον στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εδώ, αγαπητοί, μιλάει ο αγαπημένος μας Κύριος. Εγώ είμαι η οδός. Δεν το καταλαβαίνετε? Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνετε? Και η ζωή.
Είναι τα τρία πράγματα που δεν αλλάζουν και δεν υπάρχουν και δεν έχει κανένας τέτοια πράγματα. Την αλήθεια και την αγάπη του Χριστού δεν υπάρχει. Και τη ζωή που μας έδωσε. Όχι την αιώνια ζωή, σας το έχω πει πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές με την επιστολή του Ιωάννη. Αυτή είναι η ζωή του θανάτου. Αντί να πεθάνομαι, μας έδωσε τη ζωή. Πώς πάνω στο Σταυρό αυτό έκανε. Μας έδωσε από τον θάνατο που έπρεπε να πονέσουμε πάνω και εμείς πάνω σε αυτό το ξύλο. Ο Κύριος τα πήρε αυτά όλα επάνω του και μας έδωσε ζωή. Και την αιώνια ζωή. Χάρη αντί χάριτος. Όχι μόνο μια χάρη. Και άλλη μια χάρη. Και τη ζωή και την αιώνια ζωή. Και ετοιμάζει τόπο για μας. Λοιπόν, αγαπητοί, θέλω αυτό το πρωί, σας παρακαλώ, όχι εγώ, ο Θεός για το Πνεύματος του Θεού, να φύγουμε αυτό το πρωί από αυτή την αίθουσα και να πούμε στον εαυτό μας, πάλιν έρχομαι. Θα έρθει να με πάρει όπου είναι εκείνος. Δεν περάζει, λέει ο Πέτρος. Θα τυραννηθείτε λιγάκι. Θα λυπηθούμε λιγάκι. Θα έρθουν προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Θα έρχουν στενοχώριες. Και από μας και από τα παιδιά μας και από τις γυναίκες μας και όλα αυτά τα προβλήματα είναι μέσα στη ζωή. Η αμαρτία τα έκανε έτσι, τα φτιάξε έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί, ας προσέχομαι. Πάλι έρχομαι. Δώσε αυτό το φάρμακο, αυτό το χάπι το πνευματικό. Πάλι έρχομαι. Μόνον αυτό να το σκέπτεσαι σου δίνει δύναμη και υπομονή μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα απαντήσει. Και εδώ λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Οι πατριώτες μας δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι όλοι του κόσμου δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μόνον μία πόρτα έχει φτιάξει ο Μαραγκός. Αυτός ο Μαραγκός έκανε μόνο μία πόρτα και να μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την πόρτα, ή χοντρός ή αδύνατος. Αυτή η πόρτα είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχουν άλλες πόρτες. Ό,τι και να κάνεις, ας κάνεις ελεημοσύνες και ας κάνεις αυτό και ας κάνεις εκείνο. Μιλάνε πολλές φορές, μα πρέπει να κάνουμε και εμείς το. Όχι, εκείνος το έκανε όλο, το έργο το έκανε όλο, το φτιάξε όλο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την πόρτα έχουμε μπει, αδελφοί. Έχουμε μπει μέσα σε αυτή την πόρτα δια της πίστεως, εις το όνομα του Χριστού και γεννήκαμε παιδιά του Θεού και έχουμε τον αληθινόν Θεόν και έχουμε αυτόν που παρηγοράει την ψυχή μας και μας το λέει καθαρά. Πάλι έρχομαι. Λοιπόν, αγαπητοί. Και εδώ λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου η θέλετε γνωρίσει. Και από τον νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μία σφαίρα αγάπης που πήρανε την απόφαση να κάνουνε τον άνθρωπο. Τον φτιάξανε τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος ο κακόμερος έπεσε. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι σαδιστής. Ο Θεός δεν είναι κακός. Διότι είχε σκεφτεί. Εάν ο άνθρωπος ξεπέσει, είχε το σχέδιό του ποιον τον Χριστόν. Τη φωνάζει. Ποιος θα κατέβει να σώσει τον άνθρωπο. Και ακούγεται η φωνή του Κυρίου μας. Εγώ θα κατέβω. Λοιπόν, αγαπητοί, τα σχέδια όλα έχουν φτιαχτεί. Άλλα σχέδια δεν υπάρχουν. Άλλα σχέδια δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο το μοναδικό που δεν αλλάζει ποτέ. Δεν περάζει τι λένε οι άνθρωποι. Είναι Μόρμονες. Α, δεν φτάνει αυτό το βιβλίο. Ήρθε κάποιος ο Τζόζεφ Σμιθ και τα φτιάξε πιο καλά. Είναι πολύ πιο όμορφα. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, είναι ντόμπρα. Είναι βιβλίο του Θεού που μιλάει σοβαρά
δυνατά, σκληρά και γλύκα. Πίστευε σε αυτό το βιβλίο. Μην πηγαίνεις αλλού να βρεις πράγματα καλύτερα. Ο Λόγος του Θεού κρατάει την καρδιά μας για τη δόξα του Θεού. Την κρατάει μέχρι να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Πώς, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε την ώρα, αλλά πρέπει να ετοιμαστούμε, αγαπητοί. Αφού πάλι έρχομαι, πρέπει εγώ να ετοιμαστώ. Πώς? Κοίταξε την καρδιά σου, τι έχει μέσα. Εσύ μόνο ξέρεις τι έχει μέσα. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει την καρδιά σου και την ψυχή σου. Εσύ μόνο γνωρίζεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός. Ο Θεός ξέρει, αλλά εμείς τα θάβουμε. Ας αυτά είμαστε perfect. Ξέρουμε να τα θάβουμε για να μην τα σκεπτόμαστε, γιατί πονάνε, πονάνε πάρα πολύ και δεν θέλουμε να τα φτιάξουμε. Είναι τόσο πολύ ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας που πολλές φορές δεν θέλουμε να τα φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Κάνω έτσι, να είμαι έτσι. Αλλά ποιος θα χάσει? Ο Θεός. Ο Θεός δεν θα χάσει. Ο Θεός θέλει να έρθεις με ειλικρίνεια, με καθαρότητα και αγιοσύνη, να ζήσεις μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο και ιδιαίτερα με τον Κύριο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν θα διαβάσω, αλλά φτάνει αυτά που είπα. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππας, Κύριε, δείξον εις εμάς τον Πατέρα. Και του λέει, δεν το κατάλαβες ακόμα, ποιος είμαι εγώ? Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ένα. Στην καρδιά, στη σκέψη, στο έργο. Είμαστε ένα. Λοιπόν, αδελφοί μου, ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ευλογήσει τις καρδιές μας. Θα τελειώσω με τη φωνή του Δανιήλ. Δύο εδάφια. Είδον, ακούτε το σας παρακαλώ, είδον εν οράματι νυχτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των νεφελών του ουρανού. Ποιος είναι αυτός? Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν ο Πατέρας εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύσω συν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Τι ωραίο πράγμα. Έχουμε τον Χριστόν στη ζωή μας. Είναι ο βασιλιάς μας, ο Κύριός μας, και περιμένουμε πάλι να ξανάρθει. Αυτό μόνο είναι μια θεραπεία της ψυχής και της καρδιάς. Και πιστεύω, αγαπητοί, όταν πιστεύουμε τα λόγια του Θεού, ομορφότερα λόγια από αυτά δεν υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί είναι καθαρά, χωρίς ψευτιά, χωρίς συμφέροντα, χωρίς ακαθαρισία. Είναι γλύκα που βγαίνουν μέσα απ' έξω από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήρθε, αγαπητοί, αυτό το πρωί ο Θεός να ευλογήσει τις καρδιές μας, και αν είπα κάτι το οποίο ήταν λάθος, ο Θεός να το κάψει. Τα άλλα όμως ας μείνουν στις καρδιές μας. Ιδιαίτερα πάλι έρχομαι. Να το θυμόμαστε αυτό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.